Στο Ραμστάιν συγκεντρώθηκαν 50 χώρε τη Δύση για να αποφασίσουν κατά κύριο λόγο αν θα δώσουν άρματα μάχη στην Ουκρανία και εκεί αποκαλύφθηκε ο γερμανικό φόβο. Ο γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτ ανησυχεί για τι επιπτώσει που θα έχει για την χώρα του ενδεχόμενη αποστολή Λέοπαρτ στο Κίεβο, καθώ το Βερολίνο θα βρεθεί αντιμέτωπο με τη μήνυν τη Μόσχα που μετά από μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να κηρύξει ένα νέο πατριωτικό πόλεμο αποδεσμεύοντας εκατομμύρια Ρώσους που θα μπορούσαν να επιστρατευτούν και μετά κανείς δεν θα μπορεί να υπολογίσει που θα βρεθούν τα νέα σύνορα. Έτσι το Βερολίνο έχει παγώσει κάθε σχετική διαδικασία, απαγορεύοντας και σε τρίτες χώρες να εξαγάγουν τα Λέοπαρτ που διαθέτουν στην Ουκρανία, καθώς κάθε τέτοια ενέργεια απαιτεί την έγκριση της κατασκευάστριας χώρας. Η Απόστολη του θα απειλούσε να οδηγήσει σε δραματική κλιμάκωση του πολέμου, θέτοντα τη Γερμανία στο επίκεντρο των ρωσικών αντιπίνων και δημιουργώντα αρνητικέ συνδηλώσει σε μια περιοχή όπω η Ανατολική Ευρώπη, την οποία ακόμα στοιχιώνουν φαντάσματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου τα πάντσερ του Χίτλερ εφορμούσαν στα σοβιετικά εδάφη στο πλαίσιο τη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Εδώ μπαίνει και ο παράγοντα Πολωνία, καθώ το Βερολίνο έχει βάσιμε πληροφορίε ότι θέλει να κρατήσει τα άρματα πέριξ του Λβίβ, ώστε σε περίπτωση διαμελισμού τη Ουκρανία να υποστηρίξουν αποσχιστική κίνηση τη περιοχή και προσάρτηση στην Πολωνία.